Καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά. Καλά είμαστε. Έχουμε ξεκινήσει να συναντιόμαστε με δικούς μας ανθρώπους, να υπάρχει αυτή η επανένωση σε οικογένειες πλέον μετά από αυτή την ιδιόμορφη, ιδιαίτερη, αυστηρή καραντίνα. Και έχουν αρχίσει οι συζητήσεις μεταξύ ημών να περιφέρονται και να περιστρέφονται γύρω από το θέμα του κορονοϊού. Πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται, ζήσαμε πολλά από αυτά. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε καταλήξει, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει πραγματικά σε όλη αυτή την ιστορία. Μας κουνάνε το δάχτυλο, έλεγε ο Αντώνης πριν, έχουμε τον κύριο Τσόδρα, ο οποίος είναι έτοιμος να δακρύσει, να κλάψει με αυτές τις έτσι, αναφορές που μας κάνει. Τώρα τα έχει γυρίσει λιγάκι με τις μάσκες, έχουμε κολοτούμπες, να μην το πω έτσι. Έχουμε αλλαγή αφηγήματος τέλος πάντων. Έχουμε τον κύριο Αυστηρό, τον κύριο Χαρδαλιά, ο οποίος μας μαλώνει. Τι συμβαίνει τέλος πάντων, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε τι συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει συνέβαινε από την αρχή. Ελάχιστα έχουν αλλάξει οι αρχικές μας υποθέσεις. Ο ιός είναι ένας κορονοϊός, κατηγορία κοινού κρυολογήματος. Η θνητότητά του είναι λιγότερο από 0,5%. Πρέπει να είναι 0,1 με 0,3%. Πολύ χαμηλότερη από τις εποχικής γρήπης. Δεν μιλάμε για την επιθετική γρήπη που εμφανίζεται κατά καιρούς. Και αυτό που αμφισβητείται ακόμα και σήμερα είναι πόσο εύκολα μεταδίδεται. Γιατί τα είδατε τις αναφορές ότι στην Κηφισιά και τα λοιπά που είχε τις μεγάλες εξάρτηση, γιατί κάναν πάρτι εκεί τα Golden Boys. Mm-hmm. Είμαι στα καράβια που είναι αναγκαστικός ο συγχρονισμός. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι πολύ επικίνδυνο. Βεβαίως οι κυβερνήσεις ήταν υποχρεωμένες να το αντιμετωπίσουν σαν μια καινούρια, μια άγνωστη σχετικά απειλή. Καλώς έκαναν κάποια μέτρα. Από εκεί και πέρα όμως θα έπρεπε να πάρουν υπόψη τους και το τι θα γίνει μετά, γιατί το γενικό lockdown έχει τεράστια οικονομική επίπτωση, όπως ήδη έχουν αντιληφθεί. Αν λοιπόν κάποιος δεν το χρειάζεται αυτό το lockdown για να κάνει κάτι με το μυαλό του, που εγώ δεν το καταλαβαίνω, δεν έχω τις κατάλληλες ούτε οικονομικές ούτε άλλες γνώσεις, δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να γίνει. Αυτό που συμβαίνει σε μια ευνομούμενη κοινωνία, και το ξέρουμε και γιατί έχουμε δουλέψει στο εξωτερικό, γιατί συνεργαζόμαστε με ανθρώπους από την υπόλοιπη Ευρώπη, από τη στιγμή που δεν υπάρχει εμβόλιο και δεν υπάρχει και φάρμακο, και ξέρουμε, δηλαδή όσοι ασχολούμαστε με τα φάρμακα, ξέρουμε ότι δεν είναι δυνατόν να έχεις ένα καινούριο εμβόλιο νωρίτερα από τους 18 μήνες, ακόμα και αν το έχεις ανακαλύψει. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα καινούριο φάρμακο, ακόμα και repositioning νωρίτερα από κανένα εξάμηνο. Άρα λοιπόν η μοναδική λύση που έχουμε σε τέτοιες επιδημίες είναι η ανοσία γέλης, εφόσον διαπιστώσουμε ότι αυτό γίνεται. Στην αρχή όλοι μας, βέβαια δεν μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, γιατί με την συνέντευξη δεν υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος προφανώς για να μεταφέρουμε αυτό που διδάσκουμε στους φοιτητές σε ένα χρόνο. Mm-hmm. Όταν λοιπόν έχουμε ένα τέτοιο φαινόμενο και τα τεστ που είχαμε τα πρώτα, τα κινέζικα δεν ήταν καλά, είχαν 30% αξιοπιστία. Δηλαδή το έκανες, δεν το έκανες, έπρεπε να κάνεις 50 πανωτά και δεν ήξερες ποιο τελικά είναι το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Δεν υπήρχε λόγος να το κάνουμε στο γενικό πληθυσμό, γιατί οι πόροι ήταν δυσανάλογοι μεγάλοι από την δυνητική ωφέλεια. Από την άλλη μεριά, αυτό που φοβόμασταν ήταν οι ευπαθείς ομάδες, γιατί και από την Κίνα και από την Κορέα είχε φανεί ότι οι άνθρωποι οι οποίοι καταλήγουν από τον κορονοϊό είναι αυτοί που έχουν, λέγαμε, συνοδά νοσήματα. Mm-hmm. Επί της ουσίας πεθαίνουν από το νόσημα, γιατί το επιταγίνει ο κορονοϊός. Αυτό δεν σημαίνει ότι καλώς κάνει και το επιταγίνει, γιατί ο άλλος θα πρέπει να ζήσει όσο του είναι γραμμένο. Mm-hmm. Απλώς έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη πίεση στα συστήματα υγείας που δεν το περίμεναν, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, της Μεγάλης Βρετανίας, στην Αμερική που λέμε ότι έγινε μεγάλη καταστροφή. Δεν υπάρχει σύστημα υγείας. Πήγε να το κάνει ο Ομπάμα, αλλά με την αλλαγή της κυβέρνησης αυτό το παρατήσανε. Mm-hmm. Και το πολεμάνε πάρα πολύ. Ελπίζω τώρα να βάλουν μυαλό. Αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι τα συστήματα κατέρευσαν λόγω πίεσης στην τριτοβάθμια περίθαλψη. Εκεί λοιπόν που υπάρχει μια καλή πρωτοβάθμια, αυτό που είπαν είναι όσοι έχετε πρόβλημα να προσέχετε. Άρα λοιπόν σε μεγάλο ποσοστό αυτοί που δεν πρόσεχαν είχαν και τις μεγαλύτερες συνέπειες, αλλά δεν μπορεί να κάνει η πολιτεία και κάτι για όλους αυτούς. Δηλαδή, άμα σου λέει μην πηδάς από τον 7ο όροφο και εσύ πας και πηδάς, δεν είναι και το πιο συνετό που μπορείς να κάνεις. Αλλά το αντέξαν, δηλαδή και η Σκανδιναβία και η Γερμανία, το άντεξαν γιατί είχαν μια καλό οργανωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και κάποιες από τις πρώην ανατολικές όπως η Τσεχία. Ναι. Δεν φόρτωσαν τα νοσοκομεία τους. Δεν συνέβη αυτό που συνέβη σε άλλες χώρες. Οπότε βλέπετε ότι αυτοί έχουν καταφέρει σε ένα σημαντικό ποσοστό να έχουν τη λεγόμενη ανοσία γέλη, δηλαδή ανοσία σε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, και από εκεί πέρα αυτοί θα ζήσουν κανονικά. Σε εμάς δεν ξέρω τι θα γίνει. Δηλαδή το άνοιγμα είναι λίγο περίεργο, γιατί αν περιμένουμε και από τον τουρισμό να ξαναξεκινήσει, δηλαδή να πηγαίνουν έρχονται άνθρωποι από χώρες που υπάρχει μεγάλος επιπολασμός,
φοβόμαστε τις μεταλλάξεις, γιατί μπορεί να μας συμβεί και κάτι ακόμα χειρότερο λόγω μετάλλαξης κάποιου ιού, χρειάζεται μια σχετική προσοχή και ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κάνει ο καθένας μας είναι να έχει τα ατομικά μέτρα, κυρίως το πλύσιμο των χεριών, αυτό είναι το βασικό, το πιο βασικό στοιχείο. Και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι ανάλογα με τις συνθήκες. Δηλαδή αν είναι σε κλειστό χώρο, σε ανοιχτό χώρο, αν είναι μέσα στην οικογένεια ή εκτός οικογένειας κτλ. Είναι λοιπόν τα μέτρα τα οποία περιγράφονται, τα οποία πρέπει να τηρούνται με ευλαβική ακρίβεια. Μάλιστα. Κύριε από Κουβελά. Εκεί και πέρα, τι... ναι. Ερώτηση... με τα αεροπλάνα υπάρχει ένας φόβος πώς θα ταξιδεύουμε, το οποίο πολλές φορές είναι αναγκαίο και για δουλειά. Από εκεί πέρα είναι διάφορες τέτοιες λεπτομέρειες. Ωραία. Ναι. Ερώτηση ακροατή και σας την μεταφέρω. Ακούσαμε τον κύριο Τσιόδρα προχθές να κάνει λόγο για τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι νεκροί. Και είπε συγκεκριμένα ότι νεκροί από COVID ή με COVID που κατέληγαν από, άλλο, από άλλη αιτία προσμετρώντουσαν στους νεκρούς COVID. Αυτό επειδή έχει δημιουργήσει πολλές συζητήσεις. Ποιο είναι το σχολείο σας πάνω σε αυτή την τοποθέτηση του κύριου Τσιόδρα? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Τσιόδρας, όπως κάθε επιστήμονας, θα πρέπει να ακολουθήσει την κανονική επιστημονική μέθοδο και να μην ακολουθεί μία επινόηση. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό. Γιατί υπήρξαν πολλοί άνθρωποι που πέθαναν και κρατήσαν από COVID. Ουσιαστικά λοιπόν μας δίνει μια ψευδή εικόνα της θνητότητας. Κάτι που πολλοί προσπάθησαν να το κάνουν από την αρχή για να δικαιολογήσουν τα σκληρά μέτρα. Βλέπουμε ότι δεν ήταν αυτά τα αποτελέσματα. Θα πρέπει να ξέρετε ότι ο ΟΔΗ έχει ανακοινώσει και τους θανάτους από κοινή εποχική γρίπη. Και θα δείτε ότι είναι πάνω από 100 επίσης. Δηλαδή σε τάξη μεγέθους δεν διαφέρει το ένα από το άλλο. Άρα λοιπόν πώς δικαιολογεί κάποιος αυτά τα σκληρά μέτρα με την αναγκαία οικονομική επίπτωση? Δηλαδή κάπου τα πράγματα... Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Κάνετε λόγο για μας δίνανε δηλαδή για να δικαιολογήσουν τα αυστηρά οικονομικά μέτρα, όχι μόνο οικονομικά, τα αυστηρά μέτρα, μία ψευδή εικόνα πάνω στη θνησιμότητα του COVID για να τρομάξουν... Στη θνητότητα, ναι, ναι. Για να τρομάξουν τους Έλληνες. Δεν ξέρω. Από τη στιγμή που δεν το έχω πάρει εγώ και δεν είμαι στα συμβούλια, δεν μπορώ να σας πω γιατί το κάνανε. Όχι για να τρομάξω. Θα μπορούσαμε ίσως, κύριε Κούβελα, να πούμε ότι... Το μυαλό κάποιου αδαούς εκεί δεν θα πήγαινε. Πού θα πάει? Είναι περισσότερο στο ότι... αυτό που μας έχετε πει και εσείς άλλη φορά, ότι αν υπήρχε μια χειρότερη εξέλιξη θα βλέπαμε και τη γύμνια του συστήματος. Ότι το σύστημα δεν... είναι σε γερές βάσεις. Σεις είστε αυτός που έχετε πάρα πολλές φορές πει ότι όταν δεν υπάρχει η πρωτοβάθμια παροχή φροντίδα υγείας, αυτά είναι τα αποτελέσματα και τα νοσοκομεία μας είναι στην κατάσταση που είναι. Άρα λοιπόν μόνο με τα σκληρά μέτρα μπορούσε να αποφευθεί ένας μεγαλύτερος αριθμός. Έτσι δεν είναι? Ξέρετε, τα σκληρά μέτρα βέβαια, εγώ δεν είμαι εναντίον των σκληρών μέτρων όπου χρειάζεται. Ναι. Εάν λοιπόν θα έπρεπε εγώ να πάρω τις αποφάσεις και ήμουνα σε μια κατάσταση άγνωστη, θα έπαιρνα τα σκληρά μέτρα, αλλά όχι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα έπαιρνα μέχρι να μπορέσω να ανασυνταχτώ, να δω πώς ακριβώς διαμορφώνεται το σύστημα. Εάν λοιπόν βλέπουμε ότι ουσιαστικά δεν καλύπτονται οι προβλέψεις της μονάδας, δηλαδή δεν υπήρχαν τόσοι άνθρωποι, θα μπορούσαν να αφήνουν μέτρα νωρίτερα. Δηλαδή, όταν είδαν ότι σε κάθε μονάδα έχουν 2-3 διασωληνωμένους, από αυτούς τους μισούς δεν χρειάζεται να είναι διασωληνωμένοι. Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα. Προφανώς όλοι αντιλαμβάνεστε πόσο αγαπάει ο καθένας μας τους γονείς του. Ναι. Εγώ λοιπόν έχω έναν μπαμπά 90 χρονών, υγιέστατο. Υγιέστατο. Έχει πιέσει στο ανατάλλο ότι έχουν υπαπόδες, αλλά τέλος πάντων ζει και αυτοσυντηρείται και γράφει και βιβλία. Αν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος εκτεθεί στον κορονοϊό, είναι σχεδόν βέβαιο ότι κινδυνεύει σοβαρά. Δεν είμαι σίγουρος αν θα καταλήξει, αλλά σίγουρα δεν θα περάσει και τις καλύτερες στιγμές της ζωής του, αν θέλετε. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο σημαίνει ότι εγώ πρέπει να καταβάλω κάποια προσπάθεια να προστατεύσω αυτόν τον άνθρωπο. Και αντί είμαι εγώ και τον προστατεύω. Εάν εγώ δεν υπήρχα, δεν θα έπρεπε να τον προστατεύσει η πολιτεία, να του παρέχει ανάλογη ιατρική φροντίδα στο σπίτι? Εννοείται. Και όχι μόνο ιατρική. Γιατί ο μπαμπάς μου είναι και ευκατάστατος. Ας πούμε, μπορεί να διαχειρίζεται τα οικονομικά του, έχει μια καλή σύνταξη, γιατρός ήταν. Το πρόβλημα θα είναι όμως όλους αυτούς τους ανθρώπους που πριν με την κρίση είχαν 350 ευρώ σύνταξη και ξαφνικά πρέπει να είναι στο σπίτι κλεισμένοι, να μην βγαίνουν για να μην κολλήσουν κτλ. Σε αυτούς λοιπόν θα έπρεπε να υπάρχει όχι μόνο η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, θα έπρεπε να υπάρχει και πρωτοβάθμια μέριμνα από την πολιτεία. Και όταν λέω πολιτεία, εννοώ μάλλον την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει πολύ καλό σύστημα βοήθεια στο σπίτι, να τους πηγαίνει κάποιος ψώνια να βλέπει τις ανάγκες τους. Υποστήριξης, στήριξης συναισθηματικής, όλα αυτά τα πράγματα συμβάλλουν πάρα πολύ στην ευζοία του πληθυσμού. Γιατί κανένας μας προφανώς δεν θέλει να πεθάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Κύριε Κουβελά. Αν παρόλα αυτά όμως νοσήσουν και πεθάνουν, ναι, δεν είναι το μεγάλο χάσιμο στην κοινωνία.
το μεγάλο χάσιμο στην κοινωνία θα ήταν αν χτυπούσε παιδικούς πληθυσμούς. Εκεί θα είχαμε τεράστιο θέμα. Ερώτηση. Εάν στο τέλος, αν δεν κάνω λάθος κιόλας, στο τέλος κάθε χρονιάς γίνεται ένα ταμείο. Σε κάθε χώρα. Στην Ελλάδα φέτος είχαμε 1000 νεκρούς, για παράδειγμα. Γενικότερα δηλαδή, ο πληθυσμός είχαμε τόσους θανάτους. 100.000 θανάτους στην Ελλάδα. 500.000 θανάτους κάθε χρόνο στην Ιταλία. Εάν στο τέλος της χρονιάς γίνει αυτός ο απολογισμός και ο αριθμός αυτός είναι πάνω κάτω ο ίδιος. Δηλαδή εκεί που πέρυσι πέθαναν 500.000 στην Ιταλία και 100.000 στην Ελλάδα, αν φέτος συνολικά σε όλη τη χρονιά έχουν πεθάνει 500.000 στην Ιταλία και 100.000 στην Ελλάδα. Τι θα σημαίνει αυτό? Θα σημαίνει ότι απλώς είχαμε μία έξαρση θανάτων σε μία συχνή περίοδο και ουσιαστικά πέθαναν αυτοί που θα είχαν πεθάνει ούτως ή άλλως μέχρι το τέλος του έτους. Δηλαδή το να μην αυξηθεί η θνησιμότητα, δηλαδή η θάνατη από κάθε αιτία ποσοστία, σημαίνει ότι επί της ουσίας δεν είχαμε κάποια μεγάλη αύξηση. Είναι πιθανό να γίνει αυτό? Είναι πιθανό να γίνει αυτό? Είναι το πιο πιθανό να γίνει αυτό και ξέρετε ποιο είναι το αστείο. Το ξέραμε από την αρχή. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που ήταν πολύ ειδικοί, όπως ο Ιωαννίδης, πολλοί τον χαρακτήρισαν γραφικό, θα πεθαίναμε όλοι κτλ. Ο οποίος είχε πει ακριβώς αυτό. Και δεν είπε να μην προστατεύουμε τον πληθυσμό. Ήταν λάθος αυτή η αντίληψη. Είχε πει ότι πιθανώς τα μέτρα τα αυστηρά να δημιουργήσουν τέτοιο πρόβλημα στις οικονομίες που τελικά θα δερμίσουμε πιο πολλούς νεκρούς και σε νεαρότερες και πιο παραγωγικές ηλικίες παρά από αυτούς που θα τους κάναμε ούτως ή άλλως. Δηλαδή έπρεπε η πολιτεία, η πολιτική για την ακρίβεια, να βάλουν το μυαλό τους να σκεφτεί πώς θα διαχειριστούν αυτό το σημαντικό ερώτημα και να κάνουν το καλύτερο για την κοινωνία. Ναι, αλλά τον κύριο Ιωαννίδη κάποιοι του συμπεριφέρθηκαν σαν να είναι κάποιος τσαρλατάνος. Το κατάλαβα. Κοιτάξτε, ο κύριος Ιωαννίδης είχε γίνει καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έτσι του είχε να συμπεριφερθεί από πάντα. Γιατί έχει κάποιες θέσεις οι οποίες φαίνονται ακραίες, αλλά δεν είναι. Δηλαδή, κοιτάξτε, θα σας πω ένα παράδειγμα. Εγώ βγαίνω και λέω ότι απαγορεύεται. Όχι, δεν το λέω εγώ. Ο νόμος το λέει. Απαγορεύεται να χορηγείται φάρμακο από τα φαρμακεία χωρίς ιατρική συνταγή εκτός από αυτά που λέγονται μη συνταγογραφούμενα. Που είναι τον τεπών, ασπιρίνη και 4-5 ακόμα. Μάλιστα. Όλα τα άλλα πρέπει να πας στο γιατρό να γράψεις φάρμακο. Βιάγκρα στο γιατρό. Ξέρω εγώ, αντιγρυπτικό, αντιβιωτικό, όλα στο γιατρό. Αυτό το πράγμα λοιπόν, όταν το λέω δημοσίως, ότι εγώ είμαι υποστηρικτής της ιδέας, όλα τα φάρμακα συνταγογραφούνται, όλοι με λένε ακραίο. Εγώ είμαι ακραίος. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, όταν θες το αυτονόητο που γίνεται σε όλο τον πλανήτη εκτός από την Ελλάδα, το ακραίο λοιπόν έχει να κάνει με το πόσο μυαλό έχει ο άλλος που σ' ακούει. Προφανώς ένας που δεν έχει αρκετό μυαλό σε θεωρεί ακραίο. Αλλά δεν είναι. Μερικά από αυτά είναι τα απολύτως απαραίτητα. Ο Ιωαννίδης λοιπόν είναι ένας από τους σημαντικότερους αυτή τη στιγμή επιδημιολόγους στον κόσμο. Ας πούμε, είναι ένας από τους Αϊνστάιν εντός εισαγωγικών της επιδημιολογίας, που θα έπρεπε η γνώμη του να είναι σεβαστή από την αρχή αξιωματικά. Δηλαδή, ό,τι και να πει, άκουτο. Και όταν ο Αϊνστάιν είχε πει ότι η μάζα μπορεί να αλλάζει όσο πλησιάζουν την ταχύτητα του φωτός, όλοι πολλοί τον λέγανε πώς γίνεται να φουσκώνει ένα προϊόν. Αν δεν μιλούσε για το φούσκωμα, έτσι το καταλάβαινε αυτός που δεν καταλάβαινε την εμάδα. Καταλάβατε, μιλούσε για την αδράνεια. Δηλαδή, όταν ένα σώμα επιταχυνθεί στην ταχύτητα του φωτός, άντε να το σταματήσει. Δεν σταματάει με τίποτα. Δεν έχει φρένα. Άρα λοιπόν, επί της ουσίας, υπάρχουν προτάσεις οι οποίες προφανώς θα πρέπει να ερμηνεύονται με έναν επιστημονικό τρόπο και όχι με τον τρόπο που πιστεύει ο κάθε ένας από εμάς, ο οποίος δεν έχει αντίληψη της κατάστασης. Άρα λοιπόν, αυτές τις γνώμες θα πρέπει από την αρχή να γίνονται σεβαστές και να τις ακούμε. Μπορεί να μην τις υπακούσεις, αλλά δεν θα έπρεπε λίγο να τις συνυπολογίζεις και να βάλεις από τη στιγμή που είσαι πολιτικός στο μυαλό σου να σκεφτεί την εναλλακτική. Περιορισμένα μέτρα μικρότερα. Επίσης, κάτι άλλο και συγγνώμη, καταγρώμε τη φιλοξενία σας. Όλοι λένε ότι δεν γίνεται εύκολα η πρωτοβάθμια. Δίνονται 20-30 εκατομμύρια σε διάφορες δράσεις. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εάν εγώ έχω 5.000 το μήνα σε έναν οικογενειακό γιατρό συμβεβλημένο, με τα 20 εκατομμύρια 30, κάλυπτα τη μισή Ελλάδα για έναν μήνα με πρωτοβάθμια. Με 5.000 μισθό, δεν μιλάω τώρα για κανονικούς μισθούς. Τη μισή Ελλάδα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η πρωτοβάθμια θα μπορούσε να τρέξει με γρήγορους ρυθμούς, δηλαδή ανάλογους με τα αυστηρά μέτρα, θα μπορούσε να γίνει κάποιο τύπου στράτευση, όχι επιστράτευση των γιατρών, να καλύψουν την πρωτοβάθμια για να μπορέσουμε να βάλουμε φράγκες τις κοινότητες. Τα δώσαμε στα κανάλια, κύριε Κούβελα, τα δώσαμε στα κανάλια. Δεν φτάνανε. Δεν μπορεί να τα δώσει κάποιο στα κανάλια, αν του περισσεύουν. Ναι, δεν φτάνανε για τους γιατρούς. Δεν φτάνανε όμως δόθηκαν. Ναι, ναι, γιατί τώρα βλέπω στις εφημερίδες ποιος πήρε, ποιος δεν πήρε κτλ. Δηλαδή, αν δόθηκαν, δηλαδή, αν βγει μια ανακοίνωση και λέει δόθηκαν στους γιατρούς και τα έχω πάρει όλα εγώ, δεν σημαίνει ότι τα πήραν οι γιατροί. Προφανώς. Κύριε Κούβελα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας σήμερα στην εκπομπή μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα.